σήμερα την τελική μας απόφαση και του Υπουργού του κ. Καστεργίου είναι συνδημιούργημα, η οποία έρχεται να επεκτείνει και στο μπάσκετ αυτό το οποίο ήδη κάναμε στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, από την έναρξη αγωνιστικής περίοδου πλέον, το θέμα που αφορά αυτήν την ταυτοχρονία στην είσοδο του μπάσκετ θα είναι με την ίδια διαδικασία. Θα ξέρουμε ποιος μπαίνει στο γήπεδο με όνομα, επίθετο, όλα τα στοιχεία. Είναι καινοτομία, αλλάζει τα πράγματα όσον αφορά την εικόνα που έχουμε μέσα στο γήπεδο. Στο ποδόσφαιρο με τον συνάδελφό μου τον κύριο Παπαστεργίου και όλη την κυβέρνηση κάναμε την καινοτομία να ρυθμίσουμε ένα ζήτημα το οποίο ήταν εκκρεμότητα πάρα πολλών δεκαετιών και το πλαίσιο της εισόδου στο γήπεδο πλέον γίνεται με έναν τρόπο καινοτόμο. Το ειστήριο της ταυτοπροσωπείας είναι πραγματικότητα. Ξεκίνησε στο ποδόσφαιρο και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση με τον κύριο Ριτζιά, τον Γενικό Διευθυντή της Basket League, να του δώσουμε την υπουργική απόφαση βάσει της οποίας επεκτείνεται και στο μπάσκετ από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά η ίδια ακριβώς εφαρμογή. Μπάσκετ και ποδόσφαιρο στα γήπεδα τα αντίστοιχα, η είσοδός τους θα είναι με τη νέα αυτή επιστημονική διαδικασία, τεχνολογική διαδικασία, η οποία πλέον θα ξέρουμε ποιος μπαίνει, ποιος είναι, τι είναι, το τηλέφωνό του, τα πάντα. Αυτό νομίζω ότι θα συμβάλλει πάρα πολύ στην κοινή προσπάθεια της αντιμετώπισης της βίας. Η εφαρμογή του συστήματος ταυτοποίησης στο ποδόσφαιρο μας βοήθησε στο να βγάλουμε παιδικές ασθένειες που υπήρχαν. Πάμε πλέον μαζί με την Basket League ένα προϊόν, ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ένα από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο της Ευρώπης, να το κάνουμε ακόμα πιο οικογενειακό, να δώσουμε προστιθέμενη αξία, να πάμε στο γήπεδο, όπως ακριβώς είπε και ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης, μαζί με την οικογένειά μας και να ξέρουμε ποιος κάθεται δίπλα μας, έτσι ώστε να μπορούμε πλέον χωρίς φόβο, χωρίς καπνογόνα, χωρίς βία να απολαύσουμε το κορυφαίο αυτό θέμα και μάλιστα τα λέμε αυτά σήμερα, μια μέρα μετά την κορυφαία πρόκριση της εθνικής μας μπάσκετ στην Ολυμπιάδα. Λοιπόν, ό,τι καλύτερο, πάμε μαζί για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα στο μπάσκετ. Είμαι με χαρά παραλαμβάνουμε την κοινή κυβερνητική απόφαση για την πιστοποίηση, για την ταυτοποίηση των φιλάθλων που θα παρακολουθούν τους αγώνες της Basket League. Είμαστε έτοιμοι. Η Λίγκα δουλεύει όλο αυτό τον καιρό. Είμαστε συμπαίκτες κατά τη βία. Δουλεύουν πάρα πολλά εσωτερικά, πάρα πολλούς κανονισμούς οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να αποκλείσουμε τη βία από τα γήπεδα. Ευχαριστούμε τους υπουργούς. Είμαστε συμπαίκτες εδώ πέρα όλοι μαζί για να κρατήσουμε αυτούς που δεν έχουν θέση μέσα στα γήπεδα. Τρομερή δουλειά και από τη Λίγκα και από τη ΣΚΑΕ και από τους ιδιοκτήτες και με τους νέους νόμους. Ευχόμαστε η επόμενη σεζόν είναι ακόμα καλύτερη, χωρίς περιστατικά βίας, χωρίς καπνογόνα, χωρίς κροτίδες πλέον με τον νέο νόμο και να έρθουν οι οικογένειες και όλος ο κόσμος που θέλει να είναι στο γήπεδο να είναι κοντά μας. Η κοινή δράση που κάνουμε σε συνέχεια του ποδοσφαίρου, το οποίο έκλεισε με ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα, αδιαφυσβήτητα από όλους, σηματοδοτεί ότι είμαστε αποφασισμένοι να αναβαθμίσουμε και το μπάσκετ όσο αφορά τη συμπεριφορά των φιλάθλων. Αυτό είναι το ένα. Όσο αφορά τώρα τη νίκη της εθνικής μας Ελλάδος, όλοι νιώθουμε εθνικά υπερήφανοι, νιώθουμε συγκινημένοι, μια μεγάλη χαρά. Μετά πολλά χρόνια και πάλι η Εθνική Μπάσκετ θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πιο σημαντικό ήταν ότι χθες είδαμε μια συμπαγή ομάδα. Είδαμε μια ομάδα η οποία είναι καλά δουλεμένη και μας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζουμε και για μετάλλιο. Αυτό ελπίζουμε, αυτό θέλουμε και είναι μια κοινή επιθυμία όλου του ελληνικού λαού.